Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από σήμερα η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ και κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα. Ζωντανά, live εδώ στην TV 100. Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μόνιμα πλέον κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ. Και θα ξεκινήσουμε γρήγορα την εκπομπή μας. Βέβαια σήμερα ήταν η πρώτη μέρα του Τόκιο θα λέγαμε ουσιαστικά, δεδομένου ότι ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είχαμε μια τελετή η οποία ήταν σεμνή τελετή της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, όχι τίποτα συγκλονιστικό, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτε περισσότερο, δεδομένου ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με την πανδημία των κορονοϊών. Μέχρι προχθές συζητούσαμε αν θα ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και αν θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πάντως ξεκινάνε και αύριο μάλιστα η Ελλάδα μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία για να πάρει και το πρώτο μετάλλιο, το πρώτο χρυσό μετάλλιο, αφού μπαίνει στην διαδικασία ο μεγάλος Λευτέρης Πετρούνιας και ενδέχεται να έχουμε στη γυμναστική κάποιο μετάλλιο. Και μακάρι να έχουμε το χρυσό μετάλλιο που όλοι περιμένουμε. Αυτά σαν πρόλογο της εκπομπής, αλλά έχουμε και θέματα επικαιρότητας που τρέχουν, δεδομένου ότι στην Θεσσαλονίκη που ζούμε λίγα είναι τα μεγάλα έτσι, σημαντικά έργα τα οποία γίνονται. Ένα εξ αυτών θα είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ όταν γίνει, αλλά και το χωρικό σχέδιο το οποίο ήδη έχει εγκριθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης και θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, αφού σας πω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε για τον Άρη και την χθεσινή ήττα με 2-0 από την Αστάνα, θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ και τις μεταγραφές τις οποίες ετοιμάζεται να κάνει, θα συνδεθούμε με Ολλανδία. Για τον Άρη θα έχουμε τον πρώην προπονητή του Άρη, τον κύριο Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος θα μας κάνει μια ανάλυση των όσων συνέβησαν στο Καζακστάν, αλλά και τι μπορεί ο Άρης να πετύχει στη ρεβάνς. Αλλά στο ξεκίνημα της εκπομπής θα πάμε να καλησπερίσουμε μαζί τον κύριο Τάκη Δούμα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που μας ενημερώνει πάρα πολύ σωστά και συχνά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και για τη νέα Τούμπα. Είναι μαζί μας, τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Δούμα. Καλησπέρα σας κύριε Πετρουλάκη, τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Και βέβαια, μπράβο, να είστε πάντα καλά. Είχαμε εξέλιξη, αναμενόμενη μεν, αλλά ξέρετε τώρα εδώ με όσα έχουμε ζήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμη και το αναμενόμενο λέμε αμάν να γίνει για να τελειώνουμε, φυσιολογικά έτσι. Πέρασε από το Δήμο. Πέρασε από το Δήμο, πέρασε και για δεύτερη φορά από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και οδηγείται προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα. Ο φάκελος. Είναι... Πέρασε προχτέ. Το οδηγείται, φαντάζομαι, από εβδομάδα. Θα προχωρήσουν διαδικασίες. Να πω βέβαια ότι υπήρξε μια σχετική καθυστέρηση. Το είχαμε συζητήσει και πριν από καιρό αυτό. Μας είχατε πει ότι ναι, μεν υπήρξε, αλλά εντάξει, τώρα έτσι πως είναι η διαδικασία θα τελειώσει από το Δήμο. Μας είχατε πει Ιούλιο και έτσι είναι η διαδικασία. Ιούλιο τελειώνει. Έτσι είναι. Ναι. Ναι, έτσι. Το πετύχαμε Ιούλιο. Ναι. Ακριβώς. Αυτή η δεύτερη φορά που πέρασε από το Δήμο ήταν για κάποιες ενστάσεις που είχαν γίνει. Ναι, ακριβώς. Υπήρχε μια ένσταση όλη και όλη που είχε υποβληθεί, η οποία συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν συζητήθηκε ουσιαστικά η ένσταση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκαν περισσότερα πράγματα από αυτή την ένσταση. Πήγε να ξαναγίνει μια συζήτηση περίπου εφόλης της ύλης για το θέμα αυτό. Τέλειωσε όμως αυτή η κουβέντα. Νομίζω δεν αξίζει τον κόπο να ξαναδούμε. Πάλι εφόλης της ύλης, δηλαδή το ξανασυζητάμε το θέμα. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει. Ναι. Δηλαδή, μάλλον, να πω ότι ίσως είναι λίγες οι ευκαιρίες που η Θεσσαλονίκη συζητάει τέτοια θέματα, οπότε με κάθε ευκαιρία ξανά το βάζει από την αρχή το θέμα. Η ένσταση ήταν για από κάποιον πολίτη που τον ενοχλεί κάτι στο χωρικό σχέδιο? Όχι. Η ένσταση ήταν από κάποιον πολίτη ο οποίος ουσιαστικά ζητούσε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μάλιστα. Γι' αυτό και απορρίφθηκε η ένστασή του, διότι προφανώς η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται να γίνει με ένσταση, είτε γίνει δεκτή είτε όχι, για αυτόν τον λόγο. Και να πούμε βεβαίως τεχνικό ζήτημα αφορούσε. Τεχνικό δεν αφορούσε, ούτε υπέκρυπτε άλλη στόχευση ούτε τίποτα. Μάλιστα. Εντάξει, υπήρχαν διάφορα θέματα έτσι, φιλολογικού χαρακτήρα μέσα, τα οποία αφορούσαν τα κυκλοφοριακά, τις υπογειοποιήσεις. Υπήρξε μια κουβέντα η οποία έχει μια επιστημονική τεκμηρίωση, η οποία ξεκινάει από το «η άποψή μου είναι», ναι, όχι για τον ενστάμενο πολίτη, ναι. Αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν άποψη και όλοι έχουν και από μια άποψη. Σωστό. Ναι. Πάντως τώρα κύριε Δούμα, η επόμενη κίνηση είναι να πάει, ξέρω εγώ, να φύγει από εβδομάδα. Είναι προεδρικό διάταγμα για να τελειώσουν οι απόψεις. Ναι. Και να υπάρχει μία άποψη μόνο που λέγεται ξεκινάω να κάνω γήπεδο. Και αυτήν θα την έχει ο ΠΑΟΚ μόνο την άποψη και κανένας άλλος.
στη θέση αυτή και όπως προβλέπεται. Και τελειώνει η κουβέντα για αυτό το έργο και μετά αρχίζει η πραγματική συζήτηση. Ναι. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον για την πόλη, να συζητήσουμε το γήπεδο το ίδιο. Βεβαίως, 100%. Δηλαδή τώρα ξεκινάει, τέλειωσαν τα ψέματα. Ή τέλειωσαν οι αλήθειες, τα ψέματα, ή ξέρω εγώ, οι κουβέντες. Θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, άντε να μην είναι το τέλος του χρόνου, να φάει και ένα μήνα ακόμη, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές. Το προεδρικό διάταγμα είναι δεδομένο. Ναι. Να το θεωρούμε ότι έχει εκδοθεί ήδη. Μάλιστα. Πρέπει γιατί να πάει. Δεν πρόκειται να υπάρξει αντίρρηση. Συμβούλιο Επικρατείας πάει πρώτα, έτσι. Ένα από εκεί θα. Ναι, εντάξει. Δεν υποβαθμίζω το θεσμό, ούτε ναι. και τον παρακάμπτω, ούτε και προκαταλαμβάνω τη γνωμοδότηση. Θεωρώ όμως ότι θα είναι θετική και δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι αρνητική. Ναι. Όχι γιατί την παραγγέλνει κάποιος κυβερνητικά, προφανώς όχι, αλλά γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει ουσιαστική αιτία να μείνει θετική. Άρα θα είναι θετική γνωμοδότηση. Μάλιστα. Άρα το ότι λέμε ότι πείτε ότι βγήκε το προεδρικό διάταγμα δεν είναι ένα σχήμα λόγου, ούτε είναι εξαγγελία πολιτικάντικη, είναι σχεδόν μια πραγματικότητα. Είναι πλέον θέμα χρόνου να κλείσει, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ναι. Άρα αν θέλουμε να είμαστε γόνιμοι σε αυτή την πόλη, πρέπει να ξεκινήσουμε την επόμενη κουβέντα. Ναι. Πότε ξεκινάει το νέο γήπεδο. Σωστό, σωστό, σωστό. Καμία άλλη κουβέντα. Όχι αν μπορεί να γίνει ή τι θα γίνει και πώς. Και πώς θα γίνει, πότε ξεκινάει το νέο γήπεδο. Η επόμενη ερώτηση βέβαια έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποφάσισε και δεν το ανακοίνωσε, αλλά μας δόθηκε σαν πληροφορία ότι για φέτος θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, της Τούμπας μάλλον, αυτό το παλιό, ναι. και για του χρόνου θα γίνει η μεταφορά στο Καφτατζόγλου, γιατί μας είπαν, και δεν ξέρω αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κι εσείς, ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα βγει το προεδρικό διάταγμα, μέχρι 3-4 μήνες να βγουν οι άδειες, το πολύ 5 ξέρω εγώ από εκεί πέρα. Άρα Φεβρουάριο έχει τελειώσει χρονιά ουσιαστικά, Μάρτιο. Αυτό, για αυτό το λόγο. Ναι, το θεωρώ όλα αυτά που λέτε ένα σενάριο φυσιολογικό. Δηλαδή, αυτό, αν μιλάμε για το προεδρικό διάταγμα που επιτρέπει να γίνει το νέο γήπεδο στη θέση του παλιού. Ναι. Προφανώς δεν θα είναι μέχρι τον Οκτώβριο, θα είναι μέχρι το Χριστούγεννα. Θα έχει βγει όμως. Και αν δεν είναι τα Χριστούγεννα, θα είναι το Γενάρη. Δεν είναι. Δηλαδή σε αυτή τη σεζόν θα έχει κλείσει αυτός ο κύκλος ναι. του προεδρικού διατάγματος. Άρα αυτό που σας είπα, ξεκινάει η κουβέντα πότε ξεκινάει το νέο γήπεδο. Και για να ξεκινήσει το νέο γήπεδο πάμε τι χρειάζεται. Το έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ακριβώς και νομίζω ότι... Χρειάζονται όλες οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες του νέου γήπεδου. Δηλαδή να σχεδιάσει κανείς το νέο γήπεδο. Ναι. Όχι πια το να σχεδιάσει το πώς μπορεί να γίνει γήπεδο εκεί και αν επιτρέπεται να γίνει γήπεδο. Αυτό που κάναμε δηλαδή μέχρι τώρα, αυτό τελείωσε. Πάντως, θα βγάλει και ένα προεδρικό διάταγμα, άρα σχεδιάζει κάποιος, ποιος θα είναι αυτός που θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ και ο μεγαλομέτοχος, ποιος θα είναι αυτός που θα σχεδιάσει το καινούργιο γήπεδο. Από ό,τι γνωρίζουμε έχει γίνει μια προεργασία, γίνεται σταδιακά μια προεργασία, η οποία θα εμφανιστεί όταν βγουν και οι άδειες και όλα τα σχετικά. Βέβαια αυτά είναι... αργότερα. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί γνωρίζω και την εμπλοκή σας στο θέμα της ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Ναι. Αυτό το θέμα πού βρίσκεται ακριβώς? Αυτό το θέμα βρίσκεται στο ότι σήμερα, από ώρα σε ώρα ενδεχομένως, τελειώνει η κρίση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Α. Και ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε και ανακοινώσεις με το ποιος είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ποιοι παίρνουν τα βραβεία. Αυτό είναι είδηση. Μάλιστα, σήμερα, Αυτό, ναι. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, μάλιστα. Από όσο ξέρω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε. Θεωρώ ότι ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο ή εν πάση περιπτώσει αν υπάρξει κάποια τεχνική εμπλοκή και δεν μπορούν να γραφτούν κάποια πρακτικά. Στις αμέσως επόμενες μέρες θα έχουμε ανακοίνωση των βραβείων. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Άρα δηλαδή δρομολογείται η νέα έκθεση. Αυτό είναι δεδομένο. Για να δούμε. Μακάρι να γίνουν 2-3 μεγάλα έργα στην πόλη, γιατί έχουμε κάτι αιώνες. Πέρασε από πολλά καλά, ναι. θέματα. Σωστά. Η έκθεση. Το ξέρετε. Σωστά. Το τελευταίο βέβαια που πέρασε δεν είναι σε ένα μεσοδιάστημα που δεν έχουμε μιλήσει και δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Με είναι δώσουμε. Ότι υπήρξε μια προσφυγή πολιτών, οι οποίοι πλέον δεν θα μπορούσαν να ακυρώσουν το προεδρικό διάταγμα το οποίο έχει εκδοθεί για την έκθεση, το αντίστοιχο δηλαδή που περιμένει ο ΠΑΟΚ, αλλά κάναν ένα αίτημα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο να προτείνοντας να διατηρηθούν κάποια εκ των κτηρίων που βρίσκονται μέσα στον χώρο της έκθεσης. Ναι, σαν διατηρητέα. Και ναι. Ως διατηρητέα και σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης δεν υπήρχε αντικείμενο νέας ανάπλασης. Μάλιστα. Δηλαδή ακυρώνονταν κάθε σχέδιο, κάθε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, κάθε διαδικασία, κάθε κόπος, χρήμα και δουλειά που έχει πέσει ως τώρα. Δόξα τω Θεώ, το Συμβούλιο
αντελήφθη ότι υπήρξε ένα σχήμα οξύμορο, δηλαδή, και αξίζει τον κόπο να τα λέμε αυτά, για να τα μαθαίνει η πόλη. Όταν το αντίστοιχο σχέδιο είχε βγει στη διαβούλευση, το τμήμα που έχει αρμοδιότητα εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, από το Υπουργείο Πολιτισμού, γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για κανένα κτίριο να διατηρηθεί, πλην αυτών που διατηρεί το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, η μελέτη της ανάπλασης δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εντελώς αυθαίρετα και χωρίς καμιά άλλη τεκμηρίωση, 2 χρόνια μετά υπήρξε μία εισήγηση από την διεύθυνση αυτού του τμήματος που βρίσκεται στην Αθήνα, από του Υπουργείου Πάντοτε Πολιτισμού, η οποία με ακριβώς την ίδια αιτιολογία θεώρησε ότι 4 κτίρια, 3 συγκεκριμένα κτίρια θα πρέπει να διατηρηθούν. Μάλιστα. Πλέον αυτόν που διατηρεί η ανάπλαση. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ως ισχυρότερη υπηρεσία κατάφερε και έκανε μια εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, που είναι το γνωμοδοτικό συμβούλιο της Υπουργού, με στόχο την διατήρηση των κτιρίων. Δηλαδή 2 υπηρεσίες, η μία στην ώρα της είπε όχι στη διατήρηση, 2 χρόνια μετά, εφόσον γίναν τόσα πράγματα και η πόλη επένδυσε τόσα πράγματα η πόλη πάνω σε αυτό, ασχέτως αν κάποιοι διαφωνούν, παραλίγο θα τεινάζονταν όλα στον αέρα. Μάλιστα. Το παραλίγο το εννοώ και εκφράζω την προσωπική μου άποψη, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν ξέρω αν την στερνίζεται και η πόλη, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι το παραλίγο. Παραλίγο, μάλιστα. Σώθηκε η ΔΕΘ, η πόλη, η αξιοπιστία μας. Και γενικώς σώθηκαν πολλά πράγματα, θεωρώ. Εν πάση περιπτώσει, στον ΠΑΟΚ δεν θα συμβούν τέτοια πράγματα. Αν αποφασίσει ο μεγαλομέτωχος να κάνει γήπεδο, θα το κάνει με πλήρη ευκολία και χωρίς κανένα πρόβλημα. Μακάρι. Έτσι θεωρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δούμα, για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τάκη Δούμα. Και για να μπούμε αμέσως στο επόμενο θέμα, που έχει να κάνει με την χθεσινή εμφάνιση του Άρη στο Καζακστάν, την ήττα από την Αστάνα, αλλά για το αν μπορεί ο Άρης στη ρεβάνς με τον κόσμο στο πλευρό του να καλύψει αυτή τη διαφορά και να προκριθεί αυτός τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Θα πάμε να δούμε και να ακούσουμε τη δήλωση ο Άκης Μάντζιος μετά το τέλος του αγώνα για το χθεσινό αυτό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Ξεκινήσαμε κάνοντας 3-4 μεγάλες ευκαιρίες να κάνουμε ένα γκολ και ήταν όλα διαφορετικά. Και σε αντίθεση πάλι για ένα ακόμα παιχνίδι, δεχτήκαμε δύο εύκολα γκολ. Θεωρώ ότι σε γενική εικόνα του παιχνιδιού είμαστε καλύτεροι. Ελέγξαμε τον ρυθμό. Μια ομάδα η οποία σίγουρα έχει αγωνιστικό ρυθμό πολύ πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Δυστυχώς σε τέτοια παιχνίδια, αν δεν καταφέρεις να κάνεις τα γκολ που ψάχνεις και βρίσκεις, δεν κάναμε κάποιο κόλ και δυστυχώς φεύγουμε με άδεια χέρια. Υπάρχει πίστη στην ομάδα μας, θεωρώ ότι θα κάνουμε τα πάντα για να τρέψουμε το αποτέλεσμα στο Βικελίδη. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Αυτά είπε ο Άκης ο Μάντζιος. Να πούμε ότι για αυτό το παιχνίδι θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον πρώην προπονητή του Άρη και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον κύριο Γιάννη Μιχαλίτσο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίτσο. Καλησπέρα σας. Και βέβαια νομίζω ότι εσείς είστε ο καθήλυνα αρμόδιος λόγω της ιδιότητάς σας να μας πείτε και... όχι εντάξει, αλλά μας πείτε και τι είδατε στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί όλοι έχουμε άποψη, αλλά εσείς το βλέπετε μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Γιατί έχασε ο Άρης από την Αστάνα? Καταρχάς το αποτέλεσμα είναι κακό. Κανένας δεν το περίμενε και βλέποντας τα πρώτα 35 λεπτά το πιο πιθανό έργο θα είναι ένα 0-2 εύκολα. Έτσι πως φαινόταν το παιχνίδι. Ναι, ναι. Ο Άρης είχε 2 προβλήματα σε αυτό το παιχνίδι. Το ένα παιχνίδι είναι ο αγωνιστικός ρυθμός που δεν επιτυχάνεται μόνο από προπονήσεις. Είναι η έλλειψη κάποιων 90 λεπτών κλειδιών των παιχτών, των βασικών, οι οποίοι να μπορούν να αντέξουν στο όλο το παιχνίδι για 90 λεπτά. Ο Άρης είδαμε και με τον Ολυμπιακό και σε αυτό το παιχνίδι ήταν 35 λεπτά καλός. Το υπόλοιπο δεν ήταν καλός. Και μάλιστα μετά την αποβολή δεν φάνηκε αυτό ότι ο Άρης παίζει με παραπάνω παίχτη. Δεν είναι θέμα ότι δεν έκανε προετοιμασία ο Άρης ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς τυχαίνει ότι η προετοιμασία της ελληνικών ομάδων, γιατί είδαμε και με την ΑΕΠ το ίδιο πρόβλημα, ότι σε ένα μήνα μέσα δεν προλαβαίνει να κάνεις 5-6 φιλικά παιχνίδια και να δώσεις χρόνο 90 λεπτών σε κάποιους βασικούς παίχτες για να μπορούν να ανταποκριθούν στα παιχνίδια τα επίσημα. Δεν την είχε την ευχέρεια αυτά ο Άρης, δεν την είχε και η ΑΕΠ. Και βλέπαμε ότι μετά από κάποιο διάστημα έπεσε η απόδοση των παιχτών. Ο Άρης είχε πέρυσι μια πολύ καλή παρουσία
στο χώρο του κέντρου με πίεση. Αυτό έκανε και χθες. Έκλεβε την μπάλα και δημιουργούσε ευκαιρίες και ήταν πολύ άτυχος που δεν προηγήθηκε, γιατί θα άλλαζε και το παιχνίδι. Με τη διαφορά ότι αυτό, αν συνέχισε να το κάνει και το δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε να σκοράρει στο δεύτερο. Ο Άρης όμως δεν είχε την ίδια φρεσκάδα, δεν είχε την ίδια την ενέργεια που θα έπρεπε να πάρουν, να αποτέλεσμα να πάρουν πολλά μέτρα η ομάδα του Καζακστάν και να δημιουργήσουν προβλήματα. Μάλιστα θα έλεγα για μένα ότι, δεν ξέρω στο σκάουτινγκ, ξέρω ποιοι συμμετείχαν, ότι ένα ήταν το πρόβλημα, το πιο σημαντικό του Άρη, ότι ας πούμε λέγονται 4-1-4-1, παίζουν. Ναι. Όλες οι ομάδες δεν έχουν τους ίδιους παίχτες. Έχουν οι παίχτες των ομάδων όλων, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε στη δεξιά πλευρά, το Μάσο, ναι, ο οποίος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι εξτρέμ, του τύπου εξτρέμ, γρήγορο να τριπλάρω, να κάνω καμιά σέντρα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος σεντερφορίζει. Δηλαδή το περισσότερο χρονικό διάστημα όταν έχει την μπάλα η ομάδα η δική του, βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Εκεί θα έπρεπε ο Άρης να κάνει σχέδιο, γιατί από γκίνια του Άρη, θα έλεγα, τραυματίστηκε και ο Σούγκρο, γιατί ο Σάκη θα τον είχε καλύτερα, γιατί ο Γκανέα δεν είναι καλό στο αμυντικό κομμάτι, είναι καλό στο επιθετικό, δεν συνέκλεινε, όπως συνέβη και στο δεύτερο γκολ που δεν έκλεισε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά και το στόπερ της πλευράς θα έπρεπε να έχει το νου του. Εκείνο το δεύτερο γκολ είναι πολύ αστείο να το δεχτεί μια ομάδα. Το δεύτερο γκολ περνάει μπάλα πάνω από το Δελιζής και δεν κάνει έξοδο ο τερματοφύλακας. Και ο τερματοφύλακας και ο Δελιζής και ο μπακ που θα έπρεπε να είναι μέσα. Ναι. Δηλαδή είναι τριών παιχτών. Τρία λάθη μαζί, ναι, σωστό. Ναι, τρεις παίχτες κάνουν λάθος στη φάση. Αλλά αυτόν τον παίχτη έπρεπε να τον έχουν διαβάσει καλύτερα. Εδώ είναι το γκολ. Δεδομένου ότι σκοράρει σε κάθε παιχνίδι της Αστάνα. Δηλαδή είναι κάποιοι παίχτες που πιάνουν το παιχνίδι της ζωής τους. Δεν μπορεί να το προβλέψει αυτός. Ξέρεις ότι ο μόνος που σκοράζει στην ομάδα αυτή έχει περίπου ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Αυτός έπρεπε να διαβαστεί καλύτερα, γιατί αυτός έκανε και όλη τη ζημιά, δηλαδή, θα έλεγα. Ναι. Και στο πρώτο, δηλαδή, πατάει η περιοχή, είναι ψηλός, δεν ταιριάζει στο στυλ του Γκανέα και εκεί έπρεπε να γίνει ένα τρίκ, πώς θα το μαρκάρουμε όταν μπαίνει μέσα, ποιος θα το καλύπτει, να υπάρξουν κάποια πράγματα πιο σωστά. Ναι. Γιατί, κατά τα άλλα, ο Άρης ήταν ο γνωστός Άρης, δηλαδή, με αυτά που παίζει. Έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς χαφ, οι οποίοι υστερούν βέβαια στο ψηλό παιχνίδι και όταν γίνουν σέντερ δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά είναι καλοί στο να κλέβουν μπάλες και να δημιουργούν αντεπιθέσεις, όπως κάνουν και πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μισάωρο. Εκεί βέβαια, να πω κάτι εκεί στις ευκαιρίες που έκανε ο Άρης, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη παίχτη που θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Και πέρσι υπήρχε και φέτος υπάρχει, νομίζω. Και ναι, υπήρχε πέρσι, αλλά έβαζε ένα γκολ ο Άρης και το κρατούσε. Αυτό. Έγιναν και λάθη και δέχτηκε και γκολ. Ναι, πέρυσι ο Άρης, αν σε έβαζε ένα γκολ, γιατί αυτό που έκανε δεν είχε διάρκεια 35 λεπτών, είχε 90 λεπτά, μπορούσε να πει. Αυτό τώρα που λέτε, κύριε Μιχαλίτσο, που είναι μια τεχνική παρατήρηση, τα 35 λεπτά δηλαδή, είδατε ας πούμε ότι για 35 λεπτά έχει ένα πολύ καλό ρυθμό και μετά ο ρυθμός αυτός έπεσε λόγω του γεγονός ότι δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της ομάδας. 90 λεπτά. 90 λεπτά. Παιχνίδια έκανε, γιατί τα πρώτα τρία από ό,τι είδα, παίζουν 45 λεπτά. Ναι. Με τα 45 λεπτά είναι διαφορετικό από τα 90. Από τα 90, με τον Ολυμπιακό κάποιοι πήραν 90 λεπτά, κάποιοι. Θα έπρεπε τουλάχιστον 3-90 λεπτά να έχεις, θα πεις, δεν είναι. Αυτοί είχαν 19-90 λεπτά είχαν. Η ομάδα αυτή, η Αστάνα, έχει παίξει 19 παιχνίδια. Δεν είχε, οι παίχτες του πριν στον Ολυμπιακό μόνο κάποιοι και δεν παίξαν όλο το παιχνίδι. Ναι, και εντάξει, τον λέω ότι αντιστοίχως η Αστάνα, ναι, είχαν οι παίχτες στις 19 παιχνίδια. Έχουνε. Ναι. Και η Βελέζ είχε 3-4, ναι, αλλά είχε 4 επίσημα και πόσα φιλικά. Ναι. Ο Άρης, δυστυχώς στην Ελλάδα νομίζουμε ότι εμείς είμαστε σε υψηλό επίπεδο. Οι ομάδες που παίζουμε, έστω και χωρίς να πιάσουμε το 100% της απόδοσης, μπορούμε με το 50% να περάσουμε. Κάνουν το λάθος, κόντυψε να τον πάθει και ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν καθόλου καλός και ο Ολυμπιακός. Και η ΑΕΚ δεν ήταν καλή και μάλιστα φάνηκε ακόμα χειρότερη στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο και με πέφτει παραπάνω, δεν φάνηκε ότι απειλεί. Δηλαδή αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δηλαδή νομίζεις ότι με αυτές τις ομάδες που δεν έχουν το μεγάλο όνομα θα περάσεις, κάνεις λάθος και μπορεί να φύγεις. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Άρης, γιατί έπαιξε τώρα, επέκτησε ένα 90 λεπτό, σημαντικό αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα είναι πολύ καλύτερη από αυτό που ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι, μάλιστα και με τον κόσμο. Αλλά θα είναι καλύτερη σε τρεξίματα. Αυτό θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια το τρέξιμο που κάνω σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν κάναν προετοιμασία, είναι δεν έχουν παιχνίδια. Ό,τι προπόνηση να κάνεις, αν δεν παίξεις παιχνίδια, δεν βγαίνει το 90 λεπτό. Είναι, ναι, δύσκολο. Ναι. Τώρα βέβαια, επειδή είπατε για τον κόσμο,
Είναι η πρώτη φορά που μετά από πολύ καιρό ο κόσμος του Άρη θα είναι εκεί. Μπορεί ο κόσμος να βάλει ένα γκολ, ας πούμε, στη διάρκεια του αγώνα. Με τον γκολ δεν θα βάλει, αλλά με τον τρόπο που θα λειτουργεί, θα πιέζει τους αντιπάλους, θα βοηθάει. Αυτό λέω. Θα είναι πολύ σημαντικό πράγμα και μάλιστα θα παίξει πιο μεγάλο ρόλο, γιατί θα είναι κάτι που έχουν να το δουν πολύ χρόνο οι παίχτες και θα κάπως θα επηρεαστούν με την κατάσταση, γιατί είχαν συνηθίσει και με τον κόσμο. Τώρα θα είναι για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να θα δουν και τον κόσμο μαζί τους. Ναι, νομίζω ότι αν μπει ένα γκολ γρήγορα, ο Άρης οι πιθανότητες δεν είναι λίγες. Πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες και θα είναι κατά μια εβδομάδα καλύτερος από ό,τι ήταν. Θα έχει καλύτερα τρεξίματα από το τελευταίο παιχνίδι. Εγώ θέλω... Θέλω να σημειώσω και κάτι ακόμη, επειδή μιλάτε για λεπτομέρειες τεχνικές και σωστά το λέτε. Ο Άρης πήγε εκεί και αντιμετώπισε μια ομάδα σε μια χαμηλή θερμοκρασία γενικά και σε πλαστικό τερέν. Τα πράγματα την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ εντελώς διαφορετικά. Μήπως είναι ντεζαβαντάζ για την συγκεκριμένη ομάδα, την Αστάνα, αυτό που θα βρει εδώ το χλωτάπιτα, το φυσικό, τους 35 βαθμούς Κελσίου, γιατί από τη Δευτέρα έρχεται πάλι, όπως λένε, πολύ μεγάλες ζέστες θα έχουμε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα. Εάν έχει 35-37, θα τους επηρεάσει. Μπορεί να τους, άμα δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν έχουν συνηθίσει. Βεβαίως δεν έχουν συνηθίσει. Τώρα, ας πούμε, για να μην πάμε στο πλαστικό οτιδήποτε άλλο, τα 35 λεπτά γιατί δεν ήμασταν καλοί στο πλαστικό? Δηλαδή τα 35 λεπτά δεν μας πείραζε το πλαστικό, μετά μας πείραζε. Στο πρώτο ημίχρονο λέτε. Ναι. Δηλαδή, άρα λοιπόν ο Άρης μπορεί... Δεν έχουμε το ρυθμό και τα τρεξίματα που θα έπρεπε, γιατί στην εποχή αυτή εμείς, οι άλλες χώρες, οι περισσότερες, έχουν κάνει κάποια επίσημα παιχνίδια, ενώ εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Μάλιστα. Και είναι ένα πρόβλημα, γι' αυτό και πολλές φορές φεύγουμε, και ο Ολυμπιακός και πέρσι με την Ομόνια και φέτος με μια ομάδα πολύ μέτρια, δεν ήταν καθόλου, ήταν πολύ κακός, θα έλεγα. Δηλαδή, αλλά πιστεύουν οι ομάδες, δεν θέλουν να φορμαριστούν και γρήγορα χωρίς να κάνουν προετοιμασία. Πιστεύουν ότι θα περάσουμε στο πρώτο παιχνίδι και στη διάρκεια θα φορμαριστούμε. Ναι. Αυτό όμως καμιά φορά την πατάς και φεύγεις. Ναι. Δηλαδή είναι μια ζημιά και είναι λάθος τώρα, γιατί πολλές, ακούγονται και πολλά, ας πούμε, ότι έπρεπε η ομάδα να έχουν δει κάποιοι παίκτες να μην έχουν. Τα πράγματα στη σημερινή εποχή, ακόμα και στο διεθνές ποδόσφαιρο, έχουν γίνει δύσκολα. Οι παίκτες ζητούν κάποια υπερβολικά χρήματα. Αργότερα, όταν δεν βρουν ομάδες, πέφτουν οι τιμές. Και βλέπουμε και με ομάδες, με προέδρους, ας πούμε και Ολυμπιακός ακόμα, δεν έχουν κάνει τίποτα φοβερές μεταγραφές. Δηλαδή όλες οι ομάδες κινούνται αργά. Και δεν νομίζω ότι είναι έλλειψη συντονισμού ή οτιδήποτε άλλο. Είναι έλλειψη ότι δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Και είναι άσχημο να κατακρίνουμε ακόμα και τον πρόεδρο, θα έλεγα, ο οποίος κάθε χρόνο ανεβάζει την ομάδα ένα σκαλί παραπάνω. Δηλαδή δέχτηκε και κριτική. Δεν ήρθαν αυτοί και οι άλλοι και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι λάθος νομίζω, γιατί πήρε μια ομάδα και κάθε χρόνο την ανεβάζει ένα σκαλί παραπάνω. Πάντως να πω κάτι, επειδή παίξει... Από την πλευρά του ο κόσμος έχει δίκιο, γιατί βλέπει συνέχεια στεναχώριες, γιατί θυμάται την εποχή τη δική μας, ξέρω εγώ, και περιμένει από τον Άρη πολύ περισσότερα πράγματα. Τον Άρη το βάζει και δικαίως σε μεγαλύτερο, για πιο ψηλά καταστάσεις, και ο κόσμος έχει και αυτό το δίκιο του. Αλλά δεν πρέπει να σε κάποιον που κάνει μια προσπάθεια μεγάλη και ανεβάζει ένα επίπεδο την ομάδα μας να το κατακρίνουμε. Αυτό πιστεύω. Ναι, επειδή παίξατε τη θέση του κεντρικού αμυντικού, να ρωτήσω κάτι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει, εκεί φαίνεται ότι έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεδομένου ότι υπάρχουν δύο παίκτες με πλήρη ασυνεννοησία, ο Δελιζής με τον Μπεναλουάν. Έφυγε ο Ρόζ που ήταν η μισή ομάδα τα δύο τελευταία χρόνια στην άμυνα. Και επίσης τώρα πήρε τον Φαμπιάνο, τον οποίο ήδη από αύριο άρχισε να σκέφτεται ο προπονητής αν είναι καλά όσον αφορά τα ιατρικά, να το βάλει και να παίξει την άλλη Πέμπτη. Κοίταξε, από ό,τι ακούω ότι έχει καλή τεχνική. Ναι. Και ίδιο η στόπερ του Άρη είναι παίξει καλή, δυνατή στο ψηλό παιχνίδι. Είναι μεγάλη ηλικία σχετικά, δεν έχουν ταχύτητα, αλλά δεν είναι καλή και για το κτίσιμο παιχνιδιού. Αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω και ξέρω, είναι ένας ποιοτικός παίκτης όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Ο συνδυασμός των δύο δεν ταιριάζει. Δηλαδή και οι δύο είναι περίπου του ίδιου στυλ. Ναι. Η χημεία, δηλαδή είναι η χημεία πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή ήταν ο Χιάρο, ήταν αργός τεχνίτης, έμπειρος, με καλές τοποθετήσεις, καλός στο ψηλό παιχνίδι και είχε δίπλα τον Αβράμ. Ο Αβράμ είχε την ταχύτητα, τη δύναμη, άλλα πράγματα και έβγαινε μια πολύ καλή χημεία. Αυτοί οι δύο μαζί δεν βγάζουν καλή χημεία. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω τώρα ο άλλος, δεν τον έχω δει πώς θα είναι. Ακούω ότι έχει καλή τεχνική. Όπως και είναι ο Ρόζ ήταν διαφορετικός από το Δελιζής. Ο Ρόζ δεν είχε την ιδιαίτερα καλή τεχνική, αλλά ο Ρόζ είναι πιο νέος, πιο γρήγορος και λες από τους δύο στόπερ ο ένας να έχει μια ταχύτητα, γιατί μπορεί να προλάβει κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις. Ναι. Οι δύο αυτοί είναι μεγάλη ηλικία, έχουν χάσει την ταχύτητά τους, είναι έμπειροι, δεν είναι καλοί στο χτίσιμο παιχνιδιού από πίσω.
γενικά μαζί δεν. Θα πρέπει σίγουρα να έρθει ένα στόπερ. Δηλαδή τώρα ο Άρης θα ήθελε ένα Ρονάλο κι άλλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να ανταποκριθεί και είναι τέτοιος ο Φαμπιάνο. Ναι. Δηλαδή έμπειρος. Στο κέντρο εγώ θα ήθελα τρεις παίκτες στον Άρη. Και δεν θέλω να πω να πάρουμε τον Γκέιν ή οτιδήποτε άλλο. Στα πράγματα παίκτες που περάσαν τον Άρη. Δηλαδή ένα κι άλλο. Στο κέντρο θέλω τον Γκαρσία. Τον Νάτσο Γκαρσία. Δηλαδή ένα Νάτσο Γκαρσία να βρω. Ένα παίκτη ο οποίος τα κάνει όλα και είναι και ψηλό. Γιατί είναι κοντή ομάδα ο Άρης και έχει προβλήματα και στα στημένα. Είναι μια κοντή ομάδα και δεν απειλεί ούτε επιθετικά και έχει προβλήματα στα αμυντικά σε ύψη. Ναι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που κανένας δεν είναι καλός. Χθες ας πούμε που παίζοντας και ο Μαντσίνη, όχι και ότι ο Μάνος είναι φοβερός στο ψηλό παιχνίδι, είναι μια ομάδα που από τη μέση και κάτω κανένας δεν είναι καλός στο κεφάλι. Μάλιστα. Η μπακ δεν είναι καλή στο κεφάλι. Και ο τρίτος οπότε περιμένουμε οι δύο στόπερ να επιδείξουν και στην άμυνα και στην επίθεση. Και ο τρίτος είπατε Ρονάλντο Γκιάρο, Νάτσο Γκαρσία και έναν επιθετικό, ένα σεντερφόρ. Και ένα τύπου για το στυλ που παίζει ο Άρης, τύπου Κάμπορα, ο οποίος να τα κάνει όλα. Να σκοράρει, να τρέχει, να μαρκάρει, να πιέζει, να βγάζει αυτό που θέλει ο Άρης. Αλλά να είναι και φόρ που οι φάσεις που ήρθαν χθες ήταν να τις κάνει γκολ. Κοντό γρήγορο. Αλλά να συμμετέχει και αυτός, γιατί το όπλο του Άρη πέρσι ήταν αυτό. Η συμμετοχή όλων των παιχτών, των έξι παιχτών και του center four στην πίεση με αποτέλεσμα η αμυντική να περνάει ένα ευχάριστο απόγευμα τις περισσότερες φορές, γιατί δεν έφτανε η μπάλα σε αυτούς ή αν έφτανε δύσκολα. Ναι. Και έφτανε με μεγάλες μπαλιές οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα οι παίκτες που ήταν στα στόπερ του Άρη να αντιμετωπίσουν κάτι μεγάλες μπαλιές. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο και θα μείνουμε γενικά μαζί, κύριε Μιχαλίτσο, θέλω λίγο να μας πείτε για την περίπτωση του center four. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει δύο center four, τον Μήτρογλου και τον Μάνο, και χθες έπαιξε ο Μαντσίνη, ο οποίος δεν είναι center four. Προφανώς τον εμπιστεύεται περισσότερο ο προπονητής. Βεβαίως το χρησιμοποίησε και πέρσι σε αυτή τη θέση σε κάποια παιχνίδια. Εκεί πέρα πρέπει να πάρει κάποιον center four. Βεβαίως υπάρχει και η μεταγραφή η οποία έγινε και ανακοινώθηκε του Ντιαγέ, από τον οποίο περιμένουμε να το πούμε και αυτό. Περιμένουμε να δούμε και αυτός τι παίκτης είναι, γιατί θεωρείται ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Εσείς τι λέτε για αυτό το θέμα? Κοίταξε, δεν τον έχω δει. Μ' αρέσει να έχω γνώμη για κάποιο παίκτη που έχω δει. Δηλαδή ακούγονται καλά λόγια, θα συμφωνήσω και εγώ με αυτά που ακούγονται. Αλλά σημασία είναι να το δούμε στο γήπεδο. Ναι. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει για κάποιους παίκτες που δεν υπόθηκε τίποτα να βγουν πάρα πολύ καλοί και το αντίθετο. Οπότε περιμένουμε για το τι θα βγει. Ναι. Από εκεί πέρα ότι ο Άρης θέλει center four, η αλήθεια είναι ότι πράγματι θέλει. Γιατί ας πούμε ο Μήτρογλου βλέπουμε δεν μπορεί να βρει τη φόρμα του ούτε πέρυσι ούτε φέτος. Ούτε και χθες βοήθησε καθόλου την ομάδα. Ο Μάνος δίνει παραπάνω από αυτό που μπορεί το παιδί, δεν πάει να ζητήσει κάτι άλλο. Ο Μασί δεν είναι φόρ, αλλά ο Μάντιος και μπορεί να το σκέφτηκε καλά, απλώς δεν έγιναν οι φάσεις γκολ. Ότι στα κλεψίματα και στα τρεξίματα και σε αυτά που έκανε ο Άρης, συμμετείχε και αυτός πάρα πολύ σε όλες τις φάσεις. Ναι. Με τη διαφορά ότι δεν έχει τα τελειώματα του φόρ και όταν γινόταν σέντρα στην αντίπαλη περιοχή, κανένας μα δεν συμμετείχε να απειλήσει τον αμυντικό για να κάνει λάθος. Δεν συμμετείχε κανένας όταν γινόταν σέντρα, κανένας δεν συμμετέχει στο ψηλό παιχνίδι. Ναι. Ούτε από πίσω. Πάντως να πω το εξής, επειδή εντάξει, το γκολ είναι και ο στόχος όλης της ομάδος. Πέρσι βέβαια ο Άρης έβαζε ένα γκολ, αλλά κυρίως τα βάζανε οι μεσοεπιθετικοί. Άμα δούμε ότι έβαλε πολύ λίγα γκολ σε σχέση με μια ομάδα, αλλά δεχόταν και μέχρι ένα διάστημα και δύσκολα γκολ. Έβαζε ένα, τα πιο πολλά μάτς τα κέρδιζε ένα 0. Ναι. Τότε ας πούμε έβαλε 7-8 ο Μπερτόλιο, έβαλε ο Γκάμα, δηλαδή το πρώτο σκόρ μέχρι ένα διάστημα ήταν αυτοί οι δύο και μετά έβαλε και ο Μάνος. Ναι. Δηλαδή θέλεις αυτούς να τρέχουν, να μαρκάρουν, να πιέζουν, να κάνουν όλα και να κάνουν και από 10 γκολ. Θες όμως και από το center four να βάλει γκολ και να βάζει και το εύκολο γκολ. Γιατί άμα γίνουν 4-5 φάσεις όπως έγιναν προχθές τετ-α-τετ, πρέπει να μπει γκολ. Άμα το χάσεις θα το φας, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άμα χάσεις 1-2-3 και μετά ας πούμε, δεν είσαι και καλά, γιατί ας πούμε, το υπόλοιπο διάστημα δεν ήμασταν καλά, δεν κάναμε τις φάσεις που κάναμε. Στο δεύτερο μήχρονο τίποτα. Πιέζαμε, το δεύτερο δεν κάναμε και μάλιστα δεν κάναμε με 11-10. Ναι, εκεί ναι. Δεν έκανε καμιά ευκαιρία ο Άρης. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, κύριε Μιχαλίτσο. Θα μείνουμε σε λίγο, θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο πρώτο break και σε 2 με 2,5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε στην εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Η ώρα είναι 20:34, 8:34. Είναι η μέρα Παρασκευή. Η εκπομπή θα μεταδίδεται πλέον κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 και την επόμενη μέρα σε επανάληψη
στο πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100. Και συζητάμε για τα θέματα του Άρη και για τα όσα συνέβησαν χτες, αλλά και όσα θα συμβούν μετά, με τον πρώην προπονητή του Άρη, τον κύριο Γιάννη Μιχαλίτσο. Coach, κάποια στιγμή θέλω να ρωτήσω και το εξής. Ο Άρης, μιλήσαμε προηγουμένως για το Center Four, μιλήσαμε για τις σκέψεις τις οποίες μπορεί να έχει για την Revanche. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη όσον αφορά τα Χαφ. Εκεί όπου είδαμε ότι ενώ ο Σάσα με τον Τζέγκο έκανε ένα καταπληκτικό δίδυμο κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, χτες που έπαιξε ο Σάσα με τον Ματίγια, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Ήταν το ότι ακόμα δεν έχουν τα παιχνίδια στα πόδια τους, ήταν ας πούμε ότι ο Σάσα έμαθε με τον Τζέγκο να παίζει καλύτερα, κατά την εκτίμηση σας τι είναι? Κοίταξε, ο Σάσα έκανε τη μισή προετοιμασία. Ο ναι. Τζέκο έκανε ακόμα πιο λίγη, ναι. Δηλαδή ελάχιστες μέρες. Ο Ματίγια έχει μεγαλώσει αρκετά, είναι ο πιο ποιοτικός από αυτούς στο να δημιουργεί παιχνίδι, αλλά έχει με την πάροδο του χρόνου δεν έχει την πίεση που κάνουν οι άλλοι δύο όταν είναι στα καλά τους. Εκεί υπήρχε ένα θέμα, γιατί γενικά ο Τζέκο δεν ήταν στα 100%, το ίδιο και ο Σάσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως για εμένα είναι σημαντικό ότι για ένα διάστημα λειτουργούσε αυτό, όπως και με τον Ολυμπιακό λειτουργούσε αυτό. Δηλαδή θα σταθώ εκεί αρκετά. Ότι αυτό δεν ήταν όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν ήταν καλά. Ήταν για ένα διάστημα του παιχνιδιού καλά και το υπόλοιπο δεν ήταν. Mm-hmm. Και είναι θέμα όλης της ομάδας, γιατί πλέον όλη η ομάδα κερδίζει ένα παιχνίδι και η ομάδα το χάνει. Αν χαθούν τα τρεξίματα από όλους τους παίχτες, όλα φαίνονται άσχημα σε μια ομάδα. Το είδαμε και με την ΑΕΚ. Κανένας δεν ξεχώριζε. Ναι. Όλοι τους πήρε από κάτω. Γιατί δεν λειτουργούσε τίποτα σωστά. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω και το εξής. Όσον αφορά την επόμενη μέρα του Άρη, αν ο Άρης, παίρνουμε την χειρότερη περίπτωση, αποκλειστεί από την Ευρώπη, θα είναι ένα άσχημο ξεκίνημα, έτσι είναι, και ψυχολογικά νομίζω. 100% δεν είναι ό,τι καλύτερο να ξεκινήσει με αποκλεισμό. Αλλά δεν θέλω να το. Εγώ πιστεύω ότι θα προκριθεί ο Άρης. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θα είναι καλύτερα. Όλοι αυτοί οι παίκτες που είπαμε θα έχουν μια εβδομάδα ακόμα. Είναι πολύ σημαντική. Με άλλες δημοκρασίες, στο γήπεδο, με κόσμο. Η ομάδα αυτή δεν με τρόμαξε εμένα. Δηλαδή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τρομάζει η Αστάνα. Δηλαδή δεν είναι άμα είναι αυτή η ομάδα δεν παίζει και οτιδήποτε. Ένας παίκτης έκανε όλη τη ζημιά. Για μένα, δηλαδή, αν είχε αυτός μπλοκαριστεί και είχαμε βρει το φάρμακο πώς θα κλείσουμε αυτόν τον παίκτη, θα ήταν ένα 0-0, έστω και με μέτρια απόδοση, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Δεν θέλω να δω τι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης θα περάσει. Εύκολα ή δύσκολα θα περάσει ο Άρης. Εύκολα δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το σκορ είναι άσχημο. Νομίζω όμως θα περάσει. Θα είναι πολύ διαφορετικός. Οι παίκτες θα έχουν περισσότερο χρόνο στα πόδια τους, με παιχνίδι κανονικό που παίξαν τώρα παιχνίδι 90 λεπτά. Οι παίκτες που δεν είχαν όλη την προετοιμασία στα πόδια τους έχουν άλλη μια εβδομάδα, κάναν παιχνίδι. Θα είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι πολύ καλύτερη. Τώρα παίζει ρόλο και η τύχη και οι συγκυρίες. Δηλαδή, αν γίνουν πάλι φάσεις και δεν το βάλεις γκολ, μπορεί να μην περάσει. Πρέπει να βάλει ένα γκολ γρήγορο, πιστεύετε, ή θα είναι της υπομονής? Εντάξει, γενικά πρέπει να βάλεις γκολ. Δηλαδή στο πρώτο μήκρο να μην βάζεις 0-0. Έστω ένα 0 είναι καλό, δηλαδή να κερδίζεις ένα 0 στο πρώτο μήκρο. Άλλωστε τώρα δεν είναι όπως κάποτε, άμα δεχτείς γκολ πρέπει να βάλεις 4 μετά. Ναι, δηλαδή. Ναι. Το δεν μετράει το γκολ διπλό, ναι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι και ένα σύν αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποτε οι ομάδες, δηλαδή μέσα στην κατά τους σκεφτόταν το εάν φάνε ένα γκολ να σαν να τρως 2. Ναι. Έτσι έγινε με τη Μόλτε. Δηλαδή πήγαινες να έχεις την πρόκληση και τρως ένα γκολ και σαν να έχεις φάει 2. Ναι. Έτσι είναι. Απλώς το θέμα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Άρης πρέπει να βάλει οπωσδήποτε 3 καθαρά γκολ, να το πούμε έτσι. Δηλαδή 3 γκολ οπωσδήποτε. Μέσο όρο δέχεται στο πρωτάθλημά της, που δεν είναι το της Αγγλίας το πρωτάθλημα, μέσο όρο κοντά στα 2 γκολ. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που λες πώς θα τη βάλω γκολ. Και χθες από σύμπτωση δεν έβαλε ο Άρης. Και από αστοχία. Ναι, γιατί είδαμε λάθη το στόπερ, είδαμε αρκετά πράγματα λάθος να κάνουν. Ναι, δεν είναι μια ομάδα βουνό που να σε τρομάζει ότι δεν μπαίνει γκολ. Νομίζω ότι αν είναι εύστοχος ο Άρης θα σκοράρει οπωσδήποτε, 100%. Η απουσία του Κροάτη που αποβλήθηκε θα παίξει κάποιο ρόλο, είναι καλός παίξει το χώρο του Σιμούνοβιτς, του Λούκα Σιμούνοβιτς. Στο χώρο εντάξει, του κέντρου. Αυτός έκανε λάθη. Στο στόπερ έπαιζε. Ναι. Στόπερ έπαιζε αυτός. Ναι, αν και νομίζω ότι είναι χάφ ο οποίος αυτό το χάφ είναι, τον έβαλε στόπερ. Ένας άλλος τον έβαλε στόπερ. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι καλά ότι έλειπε ο Μπέγκεμπάουερ. Εντάξει, έλειπε ένας παίκτης ο οποίος ο σημαντικός παίκτης είναι αυτός που βάλει τα γκολ. Και έκανε τη διαφορά γιατί ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε πράγματα τα οποία δεν τα προέβλεψε ο Άρης. Θα έπρεπε να τα προβλέψει για να. Το στυλ του παιχνιδιού του είναι να μπαίνει στην περιοχή. Είναι ένας εξτρέμ ο οποίος ποτέ δεν κάθεται στη γραμμή. Ναι. Ο Τομάσο. Ο Τομάσο. Έπαιζε κοντά στο center four
και δημιούργησε προβλήματα στον Άρη και είχε και άλλη ευκαιρία αυτός. Ναι, παιδί, άλλη, μία είχε, άλλη, μία. Άλλη μία από τα πλάγια βρέθηκε πάλι. Ναι. Δηλαδή πρέπει τώρα, το έχουν δει και σε επίσημο παιχνίδι και την έχει πατήσει. Δεν μπορεί να κάνουν το ίδιο λάθος. Βέβαια ήταν και ζημιά γιατί κατά κάποιο τρόπο ο Σάκητς αν έπαιζε από την άλλη πλευρά γιατί τραυματίστηκε ο Σούγκρεν, τι έπαθε ή όσοι. Ναι, πριν την έναρξη του αγώνα. Ναι. Αμυντικά νομίζω θα τον πήγαινε αρκετά καλύτερα γιατί θα έκλεινε μέσα, λειτουργεί καλύτερα στα μπακ. Ο Γκανέα είναι πολύ καλύτερο στο επιθετικό κομμάτι και μάλιστα θα έλεγα του ταιριάζει όταν παίζει με 30 στόπερ να παίζει σαν half extreme. Μπακ έχει αδυναμίες τρομερές σαν μπακ. Μάλιστα. Αν κλείσει τον Ντομάσοφ λοιπόν, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ναι, αν κλείσει τον Ντομάσοφ θα απέκλειστε να φάσει τα δύο γκολ. Από εκεί πέρα ας έρθει 0-0. Με 0-0 δεν απο... δηλαδή έχεις εσύ το προνόμιο να έχεις, δηλαδή στην έδρα σου να κερδίσεις ένα παιχνίδι εύκολα. Σωστά. Τον Ντομάσοφ κάνανε λάθος, δηλαδή δεν το καθόλου, ήταν πολλά τα λάθη με τον Ντομάσοφ. Δηλαδή το δεύτερο γκολ δεν επιτρέπεται να μπει τέτοιο γκολ. Με τίποτα. Και το πρώτο, γιατί και το, εντάξει, φταίει και ο τερματοφύλακας το πρώτο. Βέβαια. Τα ψέματα. Και στα δύο φταίει ο τερματοφύλακας, πιστεύω. Ειδικά στο πρώτο. Στο δεύτερο έχει μερική ευθύνη. Ναι, δεν έπιασε καν καλά το σουτ αυτός που το. Που, πάλι ο Ντομάσοφ, δηλαδή. Ναι. Τώρα σε εκείνη τη φάση του τη σπάσαν από πίσω. Δηλαδή θα πρέπει στο χώρο που κινείται ο Ντομάσοφ πάντα. Γιατί δεν υπάρχει πλέον το μάτι μου. Κάποτε που όταν έπαιζα εγώ, ας πούμε, είχα χρεωνώσουν ένα παίχτη όπου πήγαινε, μαρκάρεις αυτόν. Ναι. Και κάποιοι δεν καταλάβαιναν και τι κάνεις εσύ μες στο γήπεδο τότε. Και νομίζουν ότι δεν κάνεις. Για τον προπονητή, αν αυτός ο παίχτης δεν έκανε τίποτα, ήσουν επιτυχημένος. Για τον κόσμο όμως δεν σήμαινε τίποτα. Mm-hmm. Τώρα αυτό έχει καταργηθεί. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει τους καλούς παίχτες, ανάλογα που κινούνται, να είναι στη θέση εκείνη κάποιος που να τον ενοχλεί. Ναι. Δεν να τον έχει χώρο και απόσταση από κοντά. Δεν ήταν στις φάσεις του, ειδικά του δευτέρου γκολ, έρχεται από πίσω και δύο, ο ένας στην πλάτη του και ο άλλος από, γιατί και ο Γκανέα είναι από πίσω και δεν συμμετέχει και αυτός. Με την περίπτωση των μη μεταγραφτών, όχι πολύ καλών μεταγραφών μέχρι στιγμής, δηλαδή τέλος πάντων δεν έγιναν τεράστιες μεταγραφές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως ναι, το είπατε και εσείς πριν από λίγο. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί όλες οι ομάδες θέλουν να πάρουν ελεύθερους παίχτες όταν κατέβουν τα κασέ τους, όταν τελειώνει η μεταγραφική περίοδος και οι παίχτες βλέπουν αλλιώς την κατάσταση, ότι δεν θα βρουν ομάδα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Τα χρήματα πλέον δεν βγαίνουν. Μπήκανε μέσα οι ομάδες με την καραντίνα, δεν είχαν εισιτήρια, χίλια προβλήματα. Ναι. Και στον Άρη ήταν ακόμα πιο δύσκολο το πρόβλημα γιατί από τις άλλες ομάδες, γιατί του κατήχαν κασ, τιμωρίες, παίχτες οι οποίοι ήρθαν με άλλες διοικήσεις. Να τις πληρώνει δηλαδή, ο Άρης έχει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Δεν είναι να τα διαγράψουμε. Ναι. Να πληρώνεις παίχτες οι οποίοι δεν ήταν δικοί σου, δεν τους έφερες εσύ. Είναι άσχημο γιατί σου χαλάει την μεταγραφή που θέλεις να κάνεις τώρα. Ναι, σωστό. Με βάση αυτό όμως το γεγονός, ίσως θα δούμε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικό σε σχέση με προηγούμενα. Θα είμαστε πάλι στα ίδια επίπεδα, πιστεύετε? Ανταγωνιστικό θα είναι γιατί όταν δεν ενισχυθούν όλοι πάλι θα είναι ανταγωνιστικό. Άμα ενισχυθεί ένας πολύ και οι άλλοι μείνουν όσοι έχει. Δηλαδή εγώ δεν είδα κάτι. Ας πούμε τώρα από την ΑΕΚ έπαιξε μόνο ο Τζαβέλας δηλαδή από αυτούς που ήρθαν στο χθεσινό παιχνίδι. Είδα περίπου πάνω κάτω την ΑΕΚ που έβλεπε. Την ίδια. Ο Ολυμπιακός έτυχε να έχει και μια κατεμία του, τραυματιστήκαν όλοι οι καλύτεροι παίχτες. Δεν είδα κάποιον που ήρθε και κάνει διαφορά όπως ερχόταν κάποιες άλλες φορές ο Εμβιλά, ο Καμαρά και κάποιοι άλλοι παίχτες. Δηλαδή αυτοί που μπήκανε, ο Κουντέ, λίγα πράγματα. Δεν είδα πράγματα, ας πούμε, ότι από αυτές τις καλές ομάδες ότι φέρανε παίχτες βουνά. Κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα ήρθε ο Ριβάλντο και ο Τζοβάνι και μιλάμε ένα συζητιασμό. Ο Ριβάλντο ήρθε 31 χρόνια, όχι 35. Ναι. Σωστό. Άρα λοιπόν μεγάλες μεταγραφές δεν γίνανε, άρα μπορεί να έχουμε περίπου πάνω κάτω τα ίδια όπως πέρσι δηλαδή. Αυτές τις ομάδες δεν διακριθούν. Νομίζω και κάπως το βλέπουν και οι πρόεδροι έτσι, ότι δεν ενισχύεται κανένας, αλλά και εγώ ας πούμε δεν θέλω να προοδευτούν. Ναι, δηλαδή κάπου είναι συμμαζεμένοι. Μάλιστα. Και μπορεί να προκύψουν και λαχεία της τελευταίας στιγμής, γιατί κάποιοι παίχτες που θεωρούν ότι θα πάρουν πολλά λεφτά, το βλέπω και σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, δεν είναι καμιά μεταγραφή μεγάλη. Δηλαδή εκτός από το Σάντζο που πήγε στη Manchester United, δεν είναι δηλαδή καμιά ούτε Μπαρσελόνα ούτε Ρεάλ. Η Παρί πήρε και αυτοί οι ελεύθερους παίχτες τους περισσότερους. Δεν πλήρωσε ομάδα. Ελεύθερους παίχτες πήρε. Το Βαϊνάλντουμ, το Ράμος, αυτοί είναι ελεύθεροι. Τελειώναν τα συμβόλαια τους. Ναι, όλοι κοιτάνε να πάρουν παίχτες οι οποίοι να πληρώσουν ομάδα. Γιατί αν πληρώσει ομάδα βγαίνει μεγάλο το ποσό. Ναι. Για να δούμε. Θα περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα. Να δούμε και τη ρεβάνς για τον Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή, κύριε Μιχαλίτσο. Να είστε εγώ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Μιχαλίτσο, τον οποίο είδατε και ακούσατε. Εμείς
παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλάζουμε στρατόπεδο, πάμε στον ΠΑΟΚ και πάμε Ολλανδία, όπου εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Στέλιος Στεριάδης, απεσταλμένος από το σφίνα.gr και θα μας μπάσει κατευθείαν στο ψητό που λέμε, στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, αφού αυτή τη στιγμή εκεί είναι 7:44, 8 παρατέταρτο, και θα μάθουμε πώς είναι τα πράγματα σήμερα για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Ήδη είναι στο γήπεδο, τον βλέπετε. Στέλιο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους από το Άπελτον. Καλησπέρα. Έχει προπόνηση η ομάδα, έτσι, ναι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε, κράτησε περίπου μία ώρα και 30 λεπτά, ένα 90 λεπτό. Η πρώτη-τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ εδώ στο Άπελτον, γιατί αύριο θα έχει μία προπόνηση το μενού. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Φέγενορντ στο 3:30 ώρα το μεσημέρι. Και τη Δευτέρα θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να μπει στην τελική φάση της προετοιμασίας του εν ώψη του αγώνα είτε με την Τουτελάνης είτε με την Μποέμιαν. Ναι. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι, επειδή για να μάθει ο κόσμος, ότι την Κυριακή υπάρχουν 4-30 λεπτά. Το παιχνίδι θα έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι. Την Κυριακή, έπειτα από αίτημα του ΠΑΟΚ και του Ράσβα Λουτσέσκου, το φιλικό με τη Φέγενορντ που θα είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, θα είναι διάρκεια 4 ημιχρόνων από 30 λεπτά το καθένα, προκειμένου ο προπονητής του ΠΑΟΚ να, και τη Φέγενορντ φυσικά να βάλουν δύο διαφορετικές ενδεκάδες ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν. Αντί να παίξουν οι παίκτες από 45, να παίξουν από 60. Προφανώς, στον ΠΑΟΚ Νίκο θα δούμε δύο διαφορετικές ενδεκάδες να παίζουν από 60 λεπτά και όχι από 45, κάτι που είδαμε στα τρία προηγούμενα φιλικά εδώ στην Ολλανδία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό προφανώς με τους δύο προπονητές, και επειδή μιλάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ, τον κύριο Ρασβάλ Λουτσέσκου να βάζει την πρώτη ενδεκάδα να παίξει 2-30 λεπτά, να δει αν οι παίκτες αντέχουν 60 λεπτά φυσιολογικά, και δεύτερη ενδεκάδα άλλα 60 λεπτά. Έτσι είναι, αυτό θα είναι το όφελος. Ναι, και ίσως να δούμε και τον Κούρτιτς για μισή ώρα. Και Κούρτιτς, μάλιστα. Α, μπορούμε να δούμε και τον Κούρτιτς, μάλιστα. Όσον αφορά τον Κούρτιτς, μια που το είπες, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Εντάξει, Νίκο, πρόσφατα, όταν την ημέρα που είχε έρθει, μας είχε μιλήσει εδώ στους απεσταλμένους στην Ολλανδία. Ειλικρινώς είχε πει ότι έχω να κουμπίσω μπάλα ένα μήνα. Οπότε σημαίνει ότι είναι λίγο πίσω. Έχει καταρτηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για αυτόν, με ατομικό παράλληλα με το ομαδικό. Και προσπαθεί να καλύπτει το χαμένο έδαφος για να είναι έτοιμος όσο πιο νωρίς γίνεται. Πάντως, σε επίπεδο τεχνικής, δύσκολα κάνει λάθος σε πάσες. Και είναι αλήθεια, Νίκο, ότι από την πρώτη μέρα ο Λουτσέσκου τον έχει βάλει μαζί με την ομάδα για να κατανοήσει πιο γρήγορα και τα τακτικά ζητήματα που έχει μπροστά του. Στέλιο, αυτό που επίσης ρωτάει ο κόσμος είναι τι γίνεται με τον Τζιοβίνκο, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό, και σήμερα για το όνομα το οποίο εμφανίστηκε, του Ισμαχίλα Ουεντραόγκο. Τι γίνεται με αυτούς εδώ? Του Αφρικανού, του Πιτσιρικά, είναι μεταγραφή η οποία θα γίνει για τον ΠΑΟΚ Β. Α, ΠΑΟΚ Β είναι ο Ισμαχίλα. Μάλιστα. Ναι, το Τζιοβίνκο είναι ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό. Είναι κάπως περίπλοκο. Δεν είναι μυστικό ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με την Αλ-Χιλάλ. Τώρα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή σχέση με τον Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο. Ο Τζιοβίνκο, ο οποίος αμείβεται με το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στην Αλ-Χιλάλ. Τώρα, ο ίδιος ζήτησε να φύγει από την Σαουδική Αραβία για οικογενειακούς λόγους. Η Αλ-Χιλάλ συμφώνησε, αλλά θα πρέπει να τα βρουν στην αποζημίωση που πρέπει να δώσει η Αλ-Χιλάλ για τον Τζιοβίνκο. Έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι αυτό το θέμα θα τραβήξει λίγο παραπάνω λόγω της κατάστασης. Δεν το θεωρώ απίθανο να έρθει στον ΠΑΟΚ ο Ιταλός. Απλά ίσως να καθυστερήσει λίγο, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν δούμε να υπάρξει κινητικότητα ακόμα και στα μέσα Αυγούστου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ αναμένονται με ενδιαφέρον, γιατί θα κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, έτσι? Θα κάνει και αριστερό μπακ, θα κάνει και ένα μεσοεπιθετικό. Απλά οι δύο μεταγραφές αυτές συνδέονται μεταξύ τους, γιατί υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση του Λουτσέσκου αν γίνει υπέρβαση, να γίνει για το μεσοεπιθετικό. Προκειμένου να έρθει ένας αριστερός μπακ χωρίς να είναι παίκτης του εκατομμυρίου αριστερός μπακ, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ. Του έχουν προταθεί παίκτες του εκατομμυρίου για αριστερό μπακ. Ο Λουτσέσκου, όπως προτιμάει, αν είναι να γίνει μια υπέρβαση, να γίνει για το μεσοεπιθετικό. Προφανώς με τον Τζιοβίνκο να είναι η πρώτη επιλογή. Ναι, μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, Στέλιο, από την Ολλανδία, το οποίο να μάθει ο κόσμος? Ο Κρέσπο θλάσσει πρώτου προς δεύτερου βαθμού 15 μέρες έξω. Δεν θα παίξει
ίσως και στα δύο μάτς, είτε με την Bohemian είτε με την Tuttelands. Ούτως ή άλλως, Νίκο, πάντως από αυτό που βλέπουμε εδώ, προβάδισμα για την ενδεκάδα έχει ο Μιχαηλίδης και όχι ο Κρέσπο, γιατί είναι από τα θετικά του ΠΑΟΚ, από τα συν του δικεφάλου, ο νεαρός αμυντικός του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς δεν έχουν υπάρξει άλλοι τραυματισμοί. Νίκο, αυτό είναι το θετικό στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Μόνο του Κρέσπο στο φιλικό με τη Χέρακλες που προσπάθησε να το προλάβει, αλλά ήταν αργά και έπαθε τη ζημιά. Θα μείνει περίπου δύο εβδομάδες εκτός. Στα υπόλοιπα θέματα θα υπάρξουν εξελίξεις και στο τηλεοπτικό συμβόλαιο του ΠΑΟΚ. Στο τηλεοπτικό συμβόλαιο που δεν έχει ο ΠΑΟΚ και θέλει να βρει. Είναι ξεκάθαρη η στάση του ΠΑΟΚ ότι ξεκινάει με αφετηρία τα 10 εκατομμύρια. Από εκεί ξεκινάει η αφετηρία και βλέπουμε. Και τα δύο συνδρομητικά έχουν διαφερθεί για τον ΠΑΟΚ και έχουν χτυπήσει την πόρτα του. Αναμένεται μέσα στις επόμενες 15 μέρες να υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα, γιατί ακόμα είναι μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, που κυκλοφορεί ελεύθερο στην τηλεοπτική αγορά. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες σήμερα. Να πάμε να δούμε λίγο το θεματάκι το οποίο ετοίμασε ο Γιώργος Βένης για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Με την παρέλαση της οργανώτριας χώρας της Ιαπωνίας ολοκληρώθηκε η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Σε μια εκδήλωση στην οποία οι περισσότερες χώρες εκπροσωπήθηκαν από έναν μικρό αριθμό αθλητών και αξιωματούχων, ο αθλητής του Στίβου Ριώτα Γιαμαγκάτα και η αθλήτρια του πικ-πονγκ Κασούμι Σικάουα διάβασε τον Ολυμπιακό όρκο, ενώ τον αντίστοιχο δικό του όρκο έδωσαν εκπρόσωποι των προπονητών και των κριτών διαιτητών. Πριν από αυτό, παρουσιάστηκε επίσημα για πρώτη φορά το νέο μότο των αγώνων, όπου στο γνωστό πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά προσθέθηκε και η λέξη μαζί, ως ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ήταν μια εντελώς διαφορετική τελετή που χαρακτηρίστηκε από την απλότητα και την πίστη παράδοση και σηματοδότησε την έναρξη των 32ου Ολυμπιακών Αγώνων. Αθλητές και αθλητές από όλο τον πλανήτη παρέλασαν στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, εκπροσωπώντας τα έθνη τους για πρώτη φορά, φορώντας μάσκες στα πρόσωπά τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Οι περισσότερες χώρες εκπροσωπήθηκαν από έναν άνδρα και μια γυναίκα σημειοφόρους, όπως ακριβώς συνέβη και με την Ελλάδα, η οποία μπήκε όπως πάντα πρώτη στο μεγαλοπρεπέστατο Αλάδιο Στάδιο, με την Άννα Κορακά και τον Λευτέρη Πετρούνια να κρατούν περήφανα την ελληνική σημαία. Εν αντιθέσει με τις προηγούμενες οργανώσεις, στις οποίες παρευρίσκονται πλήθος διασημοτήτων από όλο τον πλανήτη, η σημερινή εκδήλωση σημαδεύτηκε από τη σιωπή, με λιγότερους από 1.000 ανθρώπους να δίνουν το παρόν κάτω από τους αυστηρότατους κανόνες κοινωνικής απόστασης. Αρκετές αποστολές μάλιστα επέλεξαν να στείλουν μήνυμα σεβασμού στη διαφορετικότητα, επιλέγοντας ως σημειοφόρους μετανάστες, μέλη μειονοτήτων ή αθλητές με διπλή καταγωγή, όπως για παράδειγμα ο μπασκετμπολίστας του NBA, Ρούι Χατσιμούρα, που ήταν σημειοφόρος της οργανώτριας Ιαπωνίας. Οι αγώνες ξεκίνησαν με πυροτεχνήματα που φώτισαν ένα άδειο γήπεδο, αλλά και με μια στιγμή απόλυτης σιωπής για να τιμήσουν όσους έχασαν τη μάχη από το COVID-19. Ένας πολύ μικρότερος αριθμός αθλητών, περίπου 20 αναέθνος, βάδισαν στην παρέλαση των αποστολών, με πολλούς αθλητές να φτάνουν στο Τόκιο λίγο πριν από τους αγώνες τους και αναμένεται να φύγουν λίγο μετά για να αποφύγουν μόλυνση. Το ενακτήριο βίντεο που παρουσιάστηκε στο στάδιο ανακεφαλαίωσε την πορεία της Ιαπωνίας στους αγώνες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κόσμος από την επιλογή της Ιαπωνικής πρωτεύουσας ως οικοδέσποινας στις 8 Σεπτεμβρίου του 2013. Έδειξε πως το 2020 χτύπησε ο κορονοϊός με περιορισμούς που ανάγκασαν την άνευ προηγουμένου αναβολή μόνο 4 μήνες πριν από την έναρξη των αγώνων, ξεκινώντας μια περίοδο βεβαιότητας. Στη διάρκεια της τελετής στηρίχθηκε και ενός λεπτού σιγή για τους Ισραηλινούς αθλητές που δολοφονήθηκαν από τρομοκράτες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1972 στο Μόναχο. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των οικογενειών των 11 θυμάτων, το οποίο τώρα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αρνηθεί να ικανοποιήσει. Παρόντες στα επίσημα του Ολυμπιακού Σταδίου ήταν 15 παγκόσμιοι ηγέτες, μαζί με τον Ιάπωνα αυτοκράτορα Ναρουχίτο, ο οποίος άνοιξε επίσημα τους αγώνες, όπως έκανε ο παππούς του Χιροχίτο το 1964, μαζί του ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν. Η χειρή ήταν η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, ενώ ορισμένοι κορυφαίοι χορηγοί και οικονομικοί ηγέτες έμειναν επίσης εκτός. Εκατοντάδες τέλος διαδηλωτές που έφεραν πλακάτ που έγραφαν οι ζωές πάνω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες διαδήλωσαν γύρω από το χώρο. Οι διαδηλωτές φορούσαν λευκές χειρουργικές μάσκες φωνάζοντας «Σταματήστε τους Ολυμπιακούς Αγώνες», ενώ βάδιζαν. Όπως καταλάβατε, υπό δύσκολες συνθήκες θα γίνουν οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουμε μετάλλια από αύριο με τον Λευτέρη Πετρούνια. Εδώ κάπου ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας θυμίζω ότι θα είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ.
Η εκπομπή προβάλλεται σε επανάληψη την επόμενη μέρα από την ζωντανή προβολή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.